Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτα Ζώη και είμαι ψυχολόγος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου να ευχαριστήσω το Alzheimer Ελλάς για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Alzheimer Αθηνών στα πλαίσια του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer. Η εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι ένα μικροσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με άνοια, συγγενείς και επαγγελματίες υγείας. Σήμερα απασχολεί 75 εργαζόμενους, έχει 65 ενεργούς εθελοντές και 5.500 μέλη. Η εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει 8 κέντρα μέρες για άτομα με άνοια στην Αττική και στην Άρτα, 5 που ήδη υλοποιεί και 3 που θα υλοποιεί στον επόμενο, αν όχι το μεθεπόμενο μήνα. Έχει μια υπηρεσία φροντίδα στο σπίτι για άτομα με άνοια. Τρέχει στις βουλευτικούς σταθμούς σε συνεργασία με το ΠΔΠ σε όλη την Ελλάδα. Κάνει ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις στο κοινό, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψη της άνοιας, εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας, υλοποιεί πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, κάνει επιστημονική έρευνα, εκδίδει και διανέμει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και παρέχει online υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές, που είναι απορία του COVID όλο αυτό. Εδώ σας παρουσιάζω τα κέντρα ημέρας που έχουμε στην Αθήνα, καθώς και την υπηρεσία φροντίδα στο σπίτι. Θα σας παρουσιάζουμε τι παρέχει ένα κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια, τι παρέχει το δικό μας κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια. Το κέντρο προσφέρει τις υπηρεσίες που βλέπετε και στη διαφάνεια, ιατρείο μίμης, δηλαδή μια κλινική εξέταση από νευρολόγο ή ψυχίατρο, νευροψυχολογική αξιολόγηση από ψυχολόγο, αξιολόγηση από τον κοινωνικό λειτουργό, μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε ομαδικά ή σε ομαδικά ή ατομικά θεραπευτικά προγράμματα, να κάνει νοητική ενδυνάμωση, να κάνει έτσι, προγράμματα γυμναστικής, να συμμετέχει σε θεραπείες τέχνης. Παράλληλα, προσφέρονται προγράμματα υποστήριξης φροντιστών. Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση της κοινότητας, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την άνοια. Εδώ σας δείχνουμε κάποιες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός κέντρου μέρας και του δικού μας κέντρου μέρας, δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχοθεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες, θεραπείες τέχνης, book club, ομάδες κινηματογράφου, virtual travel. Σας δείχνουμε κάποιες εικόνες ενδεικτικές από τις δράσεις στο κέντρο μας, που κάνουν σωματική άσκηση, ζωγραφική, μουσική, μαγειρική, νοητική ενδυνάμωση μέσω μολύβια χαρτί, κάποια προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης με εξωτερική αντίσταση, μπάλες όπως βλέπετε, λάστιχα. Εδώ σας παρουσιάζω κάποια προγράμματα που τρέχει η εταιρεία Alzheimer Αθηνών, που κάνουμε virtual travel εδώ και 2 χρόνια, θεραπείες μεσοκίνησης και χορού, book club. Για παράδειγμα, το virtual traveling στην εποχή μας δεν υπάρχει περιορισμός στο σύνολο στις μετακινήσεις, με τη βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας. Έτσι. Κάνουμε διαδικτυακά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμαστε διαφορετικές πόλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μαθαίνουμε τα έθιμά τους, την ιστορία τους, γνωρίζουμε τον πολιτισμό τους. Δίνουμε έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες των ομάδων μας να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν εμπειρίες από τα δικά τους ταξίδια και να μοιραστούν έτσι μελλοντικές εξορμήσεις. Μία άλλη ομάδα που τρέχουμε είναι η θεραπεία μέσω κίνησης και χορού. Είναι ένα εγχείρημα που στόχο έχει να προσφέρει την ευκαιρία για σωματική έκφραση και νοητική δραστηριότητα μέσω της κίνησης και του χορού. Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, της φαντασίας, του παιχνιδιού. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εκφραστούν δημιουργικά, ελεύθερα και να μοιραστούν συναισθήματα. Για παράδειγμα, στην ομάδα που έχουμε γνωρίζοντας την τέχνη ζωγραφικής, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν το εκάστοτε έργο, είτε ως προς την τεχνοτροπία, είτε ως προς την θεματολογία. Η πανδημία μας οδήγησε σε ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, όλων των υπηρεσιών μας. Πλέον προσφέρεται εξέταση στο ιατρείο διαδικτυακά. Κάνουμε online ευρωψυχολογικό έλεγχο, συνεδρίες ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, συνεδρίες ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων φυσικής άσκησης. Παρέχουμε συμβουλευτική online. Όλες οι υπηρεσίες παραμένουν και τώρα ακόμη online. Η εταιρεία Alzheimer Αθηνών, εκτός από την προσφορά ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε άτομα με άνοια, συμβάλλει έμπαιχτα στο πρόβλημα παρέχοντας
παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη σε φροντιστές για την ενίσχυση των αδεξιοτήτων που απαιτεί ο ρόλος τους και για την ανακούφιση από το δύσκολο έργο τους. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχοντας φροντιστές είναι ιατρείο ψυχογερατικής υποστήριξης φροντιστών, έχουμε ατομική συμβουλευτική, ομάδα ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών, διαχείριση άγχους, ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας, ψύχωση φροντιστών μέσω θεατρικής έκφρασης. Εδώ βλέπουμε τον επικεφαλή του ιατρείου φροντιστών, που αντίστοιχο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, τον ψυχίατρο τον κύριο Νικολάου. Εδώ σας παρουσιάζουμε τη συμβουλή ενός ειδικού στη διαχείριση της διάγνωσης. Σας παρουσιάζουμε τα ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν. Υποστήριξη, όπως είπαμε πριν, για τις ομάδες φροντιστών. Στο κέντρο μας τρέχουμε Alzheimer καφέ, ψυχοεκπαίδευση φροντιστών, εψύχωση μέσω θεατρικής έκφρασης, διαχείριση άγχους. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι υπηρεσίες για τους φροντιστές περιλαμβάνουν τις πλατφόρμες αυτές που βλέπετε εδώ στην διαφάνεια διαδικτυακής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, το iSupport δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2019, προσαρμόστηκε στα ελληνικά από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και μέχρι και σήμερα πάνω από 3.000 φροντιστές ατόμων με άνοια έχουν κάνει εγγραφή σε αυτή την πλατφόρμα. Επιπλέον η εταιρεία υλοποιεί και το πρόγραμμα Engives Online, που πραγματοποιείται επί μια φορά το μήνα. Τρέχουμε σχολεία φροντιστών που γίνονται 3 φορές το χρόνο, που εκπαιδεύουμε δωρεάν φροντιστές σε ζητήματα γύρω από τη φροντίδα της άνοιας. Το iSupport, όπως σας είπα, είναι μια πλατφόρμα εκπαίδευσης. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο σύνδεσμο που βλέπετε στην οθόνη και να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εδώ σας δείχνω τον κύκλο των σχολείων των φροντιστών, τα δικτυακά και διαζώσεις που το κάναμε πέρσι. Εδώ θέλω να σας δείξω ένα πρόγραμμα που έχουμε με τη SciFi, είναι λογισμικό, σε συνεργασία δηλαδή με τη SciFi. Δημιουργήθηκε μια εφαρμογή με εκτυπώσιμες ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης για άτομα με προβλήματα μνήμης. Η εφαρμογή λειτουργεί και σε iOS και σε Android και διατίθεται εντελώς δωρεάν. Μπορεί κάποιος να βρει με την ονομασία Διάνοια στο Google Play, στο App Store και να το κατεβάσει και να κάνει και να εκτυπώσει. Το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι είναι η μοναδική εξειδικευμένη υπηρεσία κατοίκων στη χώρα μας που αφορά βαριά περιστατικά που δεν μπορούν να μετακινηθούν και οι φροντιστές τους ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί πάνω από 1.050 οικογένειες σε όλη την Αττική. Η εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει αυξήσει πολύ σημαντικά τη δράση του προγράμματος και λόγω του COVID αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο το δυνατόν σε περισσότερες οικογένειες που έχουν ανάγκη, να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους. Η ομάδα παρέμβασης αποτελείται από ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους, νοσηλευτές και ψυχοθεραπευτές. Το πρόγραμμα Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην Ελλάδα υπήρξε ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια που υλοποίησε η εταιρεία Τσαρνανό με το EDP. Το έργο αυτό αφορά στη δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, κυρίως να είναι κοντά στη γειτονιά. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών των συμβουλευτικών σταθμών υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια δηλαδή μέσα στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας. Αυτή είναι η στόχη του συμβουλευτικού σταθμού. Εδώ σας δείχνω ενδεικτικά πού υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε συνολικά τις συνεργασίες μας με διεθνούς οργανισμούς, εταιρείες Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες όλα αυτά τα 20 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα. Η εταιρεία μας συμμετέχει στην πρώτη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη για την άνοια στην Ελλάδα, με επικεφαλή τον κύριο Σκαρνέα, που είναι και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της εταιρείας μας. Εδώ σας παρουσιάζω μία λίστα από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχει η εταιρεία μας και συνεργαζόμαστε. Στο site της εταιρείας μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Από το Φεβρουάριο του 2021, η εταιρεία με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και την Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί τη γραμμή βοήθειας 11.02.
Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι στιγμής έχουμε δεχτεί πάνω από 21.000 κλήσεις. Αυτοί που μπορούν να απευθυνθούν σε αυτή τη γραμμή είναι άτομα με άνοια, το κοινό, επαγγελματίες, υγιείς, φροντιστές. Όποιος θέλει να ρωτήσει, όπως σας είπα, λειτουργεί Δευτέρα, Παρασκευή 9 με 7. Αν κάποιος πάρει εκτός ωραρίου, μπορεί να αφήσει μήνυμα και μέσα θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Ή ακόμη και στο chat. Εδώ σας παρουσιάζω, όπως βλέπετε, τα έντυπα που εκδίδει και διαθέτει εντελώς δωρεάν η εταιρεία μας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Είναι όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Εδώ βλέπετε και ηλεκτρονικά το περιοδικό μας, που μπορεί κάποιος να αποστέλλεται φυσικά στα mail μας, αλλά μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει και από το site μας. Εδώ σας δείχνω το banner που σας έδειξε και η κυρία Σακά πριν, δείχνοντας όλες τις δράσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.